Στο 20 λοιπόν, στο 21 έχουμε μπει πλέον. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα απέναντι από τον Ντάριο Γκρέσιτς. Ο Βραζιλιάνος 2-0 ο Απόλλωνας. Με δύναμη στην γωνία, παρά την προσπάθεια του Κροάτη, δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Και οι Κιανόλευκοι της Λεμεσού προηγούνται με 2-0. Στο 21, αυτή τη φορά σκόρερ, ο Άλεξ Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και πάλι με πέναλτι. Το κάνει και σήμερα και δίνει στον Απόλλωνα προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Βραζιλιάνος, σπεσιαλίστα στο είδος, με δύναμη στην γωνία. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Γκρέσιτς. Ξανά εδώ η εκτέλεση, με πολύ δύναμη σφιχτό. Και 2-0. Ξανά κάτω στους συναδέλφους, στον Ονισίφορο. Λοιπόν, ο Τζον Κάρβερ απλά σηκώθηκε από τον πάγκο και έκανε νόημα στους παίχτες να συνεχίσουν να μην τα παρατήσουν. Αυτό ήταν, και να σηκώσει για προθέρμανση 3 ποδοσφαιριστές.